νικείται ο Παπανδρέας που του είπα πριν τις διαφημίσεις ότι τον περιμένει μια έκπληξη. Κοιτάξτε να δείτε πώς λειτουργεί το δαιμόνιο μυαλό της τηλεόρασης. Δαιμόνιο, το λέω σωστά. Μου είπατε εσείς κάτι. Θέλω να το δείτε πρώτα τι μου είπατε. Για να δούμε ένα μικρό απόσπασμα του λεπτού. Εμένα τουλάχιστον ως εικόνα μου δημιουργεί φοβερή εντύπωση να βλέπω έναν ιερέα πρόεδρο μιας ομάδας. Έκανα μια πορεία 10 χρόνια στον ΑΕΤΟ, 4 χρόνια στο Περιφερειακό. Είχαμε οργανώσει αυτό που είχαμε κάνει, είχαμε βάλει τα λιαλιά σε ομάδες αλφα εθνικής κατηγορίας. Είχαμε οργανώσει το 2007, αν θυμάμαι καλά, μαζί με τον Γιάννη τον Αναστασίου, ένα διεθνές φιλανθρωπικό τουρνουά στο Ολυμπιακό Στάδιο, τα οποία τα έσοδα πήγαν για 3 συλλόγους με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εκεί λοιπόν το είχε μεταδώσει απευθείας η ΕΡΤ τότε και εκεί γνωριστήκαμε και με τον Αντώνη Τωρέμο, ένα χρυσό άνθρωπο. Ήρθε αφιλοκερδός, έκανε μια συναυλία στο Ηράκλειο, σε ένα μαγαζί του Ηρακλείου, ασφιχτικά γεμάτα, είναι η πρώτη φορά που τραγούδησε στην Κρήτη. Και τα έσοδα όλα δεν πήρε μία δραχμή ο Αντώνης για τον Άι Γιώργη, για τις δραστηριότητες που κάνει ο φίλος του Παπανδρέας και συνεργάτης του. Είπατε λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος, ο φίλος μου και συνεργάτης μου. Σωστά? Ναι. Λοιπόν, το δαιμόνιο λοιπόν, όχι δαιμονισμένο, δικό μας μυαλό τι έκανε. Έπρεπε να βρει τον Αντώνη Ρέμο. Μόλις λοιπόν άκουσε το όνομα Παπανδρέας, το σήκωσε αμέσως. Αντώνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Παπανδρέα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, φίλε. Τι να κάνεις. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να αρνηθώ να σου πω την καλησπέρα μου και εγώ και την καλημέρα μου, μάλλον, επειδή ακόμα είναι νωρίς. Και να πω δύο λόγια εγώ για σένα. Καταρχήν να σου ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και μέσα από την γλυκιά και εκπομπή της κυρία Ζήνα που το κάθε μεσημέρι κρατάει στην τροφιά στον κόσμο και με την παρέα της, με τους συνεργάτες, τους καλούς και τους όμορφους. Εγώ απλά έχω να καταθέσω ότι ίσως είναι από τα ελάχιστα πράγματα καλά που κράτησα από το ποδόσφαιρο η γνωριμία μου με αυτόν τον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που έχει στην καρδιά του ένας καλόψυχος γίγαντας, θα πω εγώ. Γιατί κάθομαι τόση ώρα και βλέπω και πριν την σύνδεσή μας στην τηλεόραση όλα αυτά τα ωραία που είπατε και που περιγράψατε και στα λόγια. Και που είπαμε και χθες. Απλά σήμερα ήταν η συνέχεια. Ναι, από χθες βλέπω την εκπομπή. Θα σταθώ σε ένα μέρος αυτό που είπε κιόλας για τα όπλα κιόλας που υπάρχουν, πρέπει να πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει σε λάθος χέρια τα όπλα στην Κρήτη. Κάποια τέλος πάντων, όχι όλα. Και θυμάμαι ότι σε αυτό που είπε ότι τα όπλα βγαίνουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους όταν έχεις κάποιους υψηλούς καλεσμένους. Και θυμάμαι κάποια στιγμή είχαμε ανέβει πάνω με τον Νίκο τον Αλιάγη και επισκεφτήκαμε τον πατέρα Ανδρέα Μανόγια και του λέω Νίκο, λέω από εδώ, λέω ένας αγαπημένος μου φίλος, λέω ο πάτερ Ανδρέας και αυτά. Εκεί που ήταν αμέγνωστο ο Νίκος ο Φουκάς, κάποια στιγμή βγάζει από τη ζώνη του το όπλο και ρίχνει κάποιες βαλωθιές, πέφτει κάτω ο Νίκος ο Αλιάγας. Λέει, τι έγινε, λέω, μην αγχώνεσαι, λέω, μας καλωσορίζει ο άνθρωπος, δεν είναι τίποτα, λέω, έτσι, λέω, είναι το καλωσόρισμα. Και ήταν η φιγούρα, η οπτασία του πατέρα Ανδρέα, μου θύμισε τότε ήταν και πολύ στη μόδα το Matrix. Ήταν σαν να ήταν βγαλμένος από την ταινία Matrix, δηλαδή σαν να ήταν ήρωας του Hollywood. Έτσι ήταν η κορμοστασιά του και έτσι ήταν όλο το παρουσιαστικό του. Εγώ έχω μόνο να πω ότι ο πατέρα Ανδρέας είναι ένας πολύ σπάνιος άνθρωπος, με πραγματικές
σπάνιες αρχές που τις κρατάει καλά κρυμμένες μέσα σε αυτό το μεγάλο όσομο κορμί του, σε αυτή τη μεγάλη προμοθεσιά του. Και μόνο χαμόγελο έχω να δει το πρόσωπό μου, μουσικά χαμόγελο μόνο και μόνο όταν το φέρω στο μυαλό μου, και τον μπορεί να μην μιλάμε πάρα πολύ συχνά, αλλά η αγάπη μου και ο σεβασμός μου και η εκτίμησή μου για αυτόν τον άνθρωπο και για την οικογένειά του και για τον τόπο του, το Ανόγια, και για την Κρήτη είναι άπειρος και είναι αληθινός, και θα τον αγαπώ για μια ζωή, γιατί είναι ένας άνθρωπος που από τις 10 κουβέντες, αν κρατήσουμε τη μία, είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πραγματικά, τον αγαπάω και τον έχουμε στην καρδιά μου και χαίρομαι που τον βλέπω καλά. Άβολα τον βλέπω, νιώθει, από τα καλά λόγια. Έχει πει τόσα πράγματα που μου έχει ισοπεδώσει. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έχω να σου πω, να σου απαντήσω με ματινάδα. Μπορεί να μην παντίχνομαι, το παντίχνομαι πρέπει να πει συναντιούμαστε. Γιατί οι συνθήκες φταίνε, μα οι σκέψεις μας καθημερινά βρίσκονται και τα λένε. Έτσι. Και θα σου θυμίσω, φίλε, οι δύο ματινάδες που είχαμε πει στο Διεθνές Φιλανθρωπικό Τουρνουά, και μετά με αυτό την απλοχεριά που έκανε για τις δραστηριότητες συνορίας του Άι Γιώργη, και αυτό που είπες ότι κράτησες από το ποδόσφαιρο, είναι και αυτό το κέρδισμα από το ποδόσφαιρο. Η γνωριμία με εσένα και με τον Κώστα τον Πυραδάκη και με τον σύντεκνό μου, τον μυρισμένο μου σύντεκνο, τον Γιώργο και τον Άκη τον Γλου. Αυτά έχει κρατήσει από το ποδόσφαιρο. Όταν κάναμε ζήτημα το Διεθνές Φιλανθρωπικό Τουρνουά, είχα πει στη συνέντευξη, το είχαμε ονομάσει γκολ στην καρδιά μας. Γκολ στην καρδιά του κάθενος, η ανθρωπιά αν βάλει. Μπορούμε και θα φτιάξουμε μια κοινωνία άλλη, όμορφη, συμπονετική για τον συνάνθρωπό μας. Τον ξένο πόνο πάντοτε να κάνουμε δικό μας. Τι ωραία. Έτσι ακριβώς. Πραγματικά, όπως βλέπετε, ο Πατέρα Ανδρέας έχει μια πολύ πολύ ξεχωριστή και πολύ μεγάλη καρδιά, πολύ μεγάλη ψυχή. Και όπως είπες και εσύ, και ο Γιώργος και ο Αντώνης Ογλού, που είναι πολύ πολύ μεγάλοι άνθρωποι και μεγάλοι εξαιρετικοί χαρακτήρες, και ο Κώστας Πυλαδάκης που είναι αδερφός μου, είναι αδερφός μου φίλος, είμαστε κάποιοι άνθρωποι που υπάρχουν στιγμές που μας έχουν ενώσει και μας έχουν δέσει με τον όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν στηρίξει πολύ αυτό που λέγεται Ανόγια, Παπά Ανδρέας και Καπετάνιος Άι Γιώργης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχετε, καλή χρονιά να έχουμε. Και πραγματικά, ας ο κόσμος που μας ακούει από τα σπίτια, ας κρατήσει έστω μια κουβέντα από όλες αυτές τις κουβέντες που έχει πει ο Παπά Ανδρέας. Από χθες και από σήμερα, και όλοι εσείς που κάνετε έτσι καθημερινά, μας κρατάτε συντροφιά από το σπίτι. Και πραγματικά, για να γίνουμε καλύτερη κοινωνία και για να γίνουμε καλύτερη, να αλλάξουμε συνθήκες και να γίνουμε καλύτερη χώρα και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Να μην περιμένουμε να δούμε τι κάνουν οι άλλοι για μας, αλλά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τους άλλους. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ. Γεια σου, Παπαντρέα μου. Γεια σου. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Να είσαι γερός. Όχι, τι ωραίες στιγμές είναι αυτές. Πώς μπορεί να ενώνεται η τέχνη, το τραγούδι με την ιεροσύνη και όχι να τα βγάζουμε έξω από τη ζωή. Αυτό που είπα στον Παπανδρέα. Το είχα βάλει αμέτη μου χαμέτη την ημέρα που μου το είπατε και μου γυάλισε το μάτι. Λοιπόν, με τσάφια σε ευχάριστα, Ζήνα. Είναι πολύ συγκινητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ όλη η ομάδα, η Μαρίκα, η Μαυρομάτη, η Κατερίνα, η Σουλιώτη, η Ελισάβετ, η Νικολαίδου. Σπεύσαμε προκειμένου να πραγματοποιήσουμε έτσι αυτό το μικρό που εσείς είπατε, να το δείξουμε και στους τηλεθεατές, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τον άνθρωπο βαθιά. Πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα τώρα που σας είπα ότι θα συζητήσουμε.